Θα συμφωνούσατε, κύριε Χρυστοδουλάκη, με το σενάριο που θέλει 3 μήνες μόνο τουριστική σεζόν φέτος στην Κρήτη και στην Ελλάδα κατ' επέκταση, έτσι, και η τουριστική σεζόν να ξεκινάει αρχές Ιουλίου? Βεβαίως και θα συμφωνούσα με οποιαδήποτε άποψη είναι τεκμηριωμένη από τους επιστήμονες και από τους ειδικούς, γιατί αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε και η αγωνία μας εμάς αυτή είναι σήμερα, και προσπαθούμε πραγματικά με πολύ μεγάλη αγωνία να έχουμε την πληροφόρηση από τους επιστήμονες για το τι θα επακολουθήσει και τις οδηγίες που θα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη μέρα, εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και ασφαλές για για την υγεία του κόσμου και του πληθυσμού του νησιού μας, για να λειτουργήσουν τα καταλήματά μας, όλων των μεγεθών και όλων των κατηγοριών τα καταλήματα. Γιατί ο κίνδυνος θα είναι πολύ μεγάλος και θα πρέπει να αποδείξουμε αυτό που έχουμε κατοχυρώσει, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουμαντάκη, μέχρι σήμερα. Αυτό που έχουμε κερδίσει και αυτό που πρέπει να κεφαλοποιήσουμε, να το, πραγματικά να το προωθήσουμε και να το προβάλλουμε και να το εξαργυρώσουμε στην τουριστική αγορά σε όλο τον πλανήτη και ειδικότερα στην Ευρώπη, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, μην γυρίσει μπούμεραγκ σε μία λάθος κίνηση ή αν και εφόσον τύχει κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί σήμερα γίναμε γνώστες και των ειδήσεων και των δημοσιευμάτων, κυρίως από γερμανικές ιδιοσιογραφικές πηγές, που τι λένε στη Γερμανία. Λοιπόν, θα πάτε Κρήτη, θα πάτε Ελλάδα, πρόκειται για ασφαλή προορισμό, πόσο δε μάλλον η Κρήτη με τα λιγοστά κρούσματα. Πρόκειται για ένα ασφαλή λοιπόν προορισμό και δεν ξέρω ποιο θα είναι τελικά το πλαίσιο της επόμενης ημέρας που θα κάνει και τον επισκέπτη, κύριε Χρυστοδουλάκη, να νιώθει ασφαλής και βεβαίως τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους σε ξενοδοχειακές μονάδες, ξενοδοχειακά καταλήματα και επιχειρήσεις. Πάρα πολύ σωστά, και αν μου επιτρέπετε, αυτή είναι η αγωνία όλων των ανθρώπων, των επαγγελματιών του τουρισμού, των νομίμων τουριστικών καταλημάτων με άδεια του ΙΟΤΙΠΟ, την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη μας αγωνία. Και μπορώ να σας αναφέρω προσωπικά ότι έχουμε και άρτια και άριστη συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου και με το τμήμα του ΕΟΤ της Περιφέρειας Κρήτης. Είναι λοιπόν πρωταρχικός στόχος η προφύλαξη των εργαζομένων, των ελάχιστων των δικών μας εργαζομένων και όλων των εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού, αλλά και των επισκεπτών. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ευχάριστο που ξένα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, ξένοι αξιωματούχοι, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά που αναφέρομαι, και γενικότερα το κλίμα των δημοσιογραφικών στην Ευρώπη είναι υπέρ της Ελλάδας. Έχει αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα και υπάρχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία. Εμείς όμως θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και να μην επικρατήσει ο ενθουσιασμός, γιατί θα είναι έγκλημα να γίνει κάποιο λάθος μετά από αυτό που έχουμε πετύχει. Να πάμε λίγο, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, κύριε Χρυστοδουλάκη. Βεβαίως. Ωραία, έρχεται ο επισκέπτης στην Ελλάδα, έρχεται ο επισκέπτης στην Κρήτη. Τι πρέπει να συμβεί? Μας αρκεί το γεγονός ότι θα γίνονται αυστηρότατοι και ξενοδοχειακοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου και εξόδου, και εννοώ βεβαίως στα αεροδρόμια και τα λιμάνια? Προσωπική μου εκτίμηση, επαναλαμβάνω και πάλι, θα ήταν ντροπή να προσθέσω κάτι ή να αφαιρέσω ή να κρίνω κάτι το οποίο θα αποφασίσει η επιστημονική κοινότητα. Να με επιτρέψετε να το θέσω έτσι, γιατί δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καταρτισμένοι επιστημονικά να μιλάνε για τέτοια θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αποκλειστικά και μόνο τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και κατά συνέπεια της Περιφερειακής Ενότητας της Κρήτης, αν θέλετε την κυρία Μπουρμπουδάκη στην προκειμένη περίπτωση που είναι υπεύθυνη, και να έχουμε μία άρτια συνεννόηση και να υπάρξουν ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και θα ελέγξουν όλα τα καταλήματα, αν θέλετε, και όλες τις επιχειρήσεις που θα είναι συμβεβλημένοι και συνεργαζόμενοι μεταξύ τους στο κομμάτι του τουρισμού, είτε αυτό είναι μεταφορές, είτε αυτό είναι οτιδήποτε άλλο, ή σημεία ενδιαφέροντος, οτιδήποτε, και να ακολουθήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες για να αποφύγουμε κάποιο τυχόν δυσάρεστο γεγονός. Και επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι χρειαζόμαστε άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, γιατί θα πρέπει να έχουμε και την κατάλληλη αντιμετώπιση σε πιθανό κρούσμα. Τι εννοείτε? Αυτό είναι δηλαδή ακόμα πιο σημαντικό. Έχετε καταθέσει κάποια συγκεκριμένη πρόταση ως προς αυτή την κατεύθυνση? Δηλαδή, αν διαπιστωθεί ότι ξαφνικά μεσούσεις της περίοδου της τουριστικής έχουμε κρούσματα από ξένους επισκέπτες, τι θα έπρεπε να συμβεί? Θα έπρεπε να έχουμε stand-by, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο, όπως ακούστηκε, το οποίο θα λάβει τη μορφή μιας υγειονομικής δομής ενδεχομένως, κύριε Χρυστοδουλάκη? Κύριε Κουμαντάκη, αυτό ακριβώς είναι και η δική μας πρόταση σαν Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είμαστε σε άμεση επαφή και με την Περιφέρεια και με την κυρία Γεωργία Μιλάκη, που θα πρέπει να της ευχηθούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική της εορτή σήμερα.
Και επειδή τυχαίνει να είναι και επιστήμονας γιατρός στον χώρο, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες όμως θα αξιολογήσουν και θα κρίνουν οι επιστήμονες, αν και εφόσον είναι εφικτό. Προφανώς αυτό ακριβώς που αναφέρετε θα ήταν το ιδανικό σενάριο, γιατί θα πρέπει να γνωρίζει ένα κατάλημα οποιοδήποτε μεγέθους το τι θα γίνει σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο κρούσμα. Θα μείνει σε λειτουργία το κατάλημα. Θα πρέπει το κατάλημα να μπει σε καραντίνα και οι επισκέπτες που είναι μέσα να μείνουν στο κατάλημα και να εγκλωβιστούν. Θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο μεγαλύτερο κατάλημα ανά περιφέρεια ενδεχομένως, το οποίο θα φιλοξενήσει κάποιος και θα είναι σε άμεσο έλεγχο με προσωπικό επιφυλακής ή το ίδιο το ξενοδοχείο. Αυτό ή το κατάλημα θα είναι σε επιφυλακή για να δεχτεί κάποια κρούσματα απομονωμένα από τα νοσοκομεία μας και από τις μονάδες μας. Θα υπάρξει άμεση συνεργασία των μονάδων ιδιωτικών με τα πανεπιστημιακά μας νοσοκομεία και ιδρύματα. Όλος αυτός ο συντονισμός είναι στο χέρι της περιφέρειας ή τέλος πάντων των ειδικών και των φορέων να συνεργαστούν αυτή τη στιγμή άψογα για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις. Εάν και εφόσον προϋποθέσει και δώσει την άδεια ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ασφάλεια, γιατί προκύπτουν και άλλα προβλήματα στη συνέχεια. Ένα μεγάλο πρόβλημα και ερώτημα είναι το τι θα επακολουθήσει με τις ασφάλειες αστικής ευθύνης και τι ευθύνη θα έχει ένα κατάλημα σε περίπτωση που θα προσβληθεί κάποιος εντός του καταλήματος με τον ιό. Πολύ σοβαρό και σημαντικό αυτό που θέτεται, κύριε Χριστοδουλάκη. Ναι, στην πραγματικότητα έχουμε επικοινωνήσει και με δικηγόρους και με ασφαλιστές μεγάλων εταιριών και προσπαθούμε να έχουμε μία εικόνα αυτή τη στιγμή και θα τεθεί και ερώτημα, όπως φαντάζεστε, προς το Υπουργείο. Ναι. Αλλά δεν θα μπορεί να απαντηθεί τώρα. Μετά που θα βγουν οι οδηγίες, θα πρέπει να δοθούν διευκρινιστικές κατευθύνσεις και απαντήσεις που οι ασφαλιστικές εταιρείες να πάρουν θέση και να μπορούμε να γνωρίζουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό για ένα επιχειρηματία, εφόσον δεν υπέρχεται σε force majeure το κατάλημα ή ο πλανήτης, θα καλύπτει η ασφάλεια κάποια ενδεχομένη αποζημίωση η οποία θα ζητηθεί από τον επισκέπτη. Ένα κακό προαίρετο προφανώς. Έτσι. Κύριε Χριστοδουλάκη, ξέρω ότι είστε ένας εξαιρετικά δραστήριος πρόεδρος σε ένα νευραλγικό τομέα όπως αυτός του τουρισμού. Και βεβαίως εκπροσωπείτε όλους εκείνους επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό και βεβαίως τα διαμερίσματα, τα ενοικιαζόμενα και τα καταλήματα. Και παρακαλώ, όση ώρα μέχρι να κλείσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Χριστοδουλάκη, έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες στα αιτήματα και της Ένωσης Φιλοξένεια, τα οποία συζητάτε και έχετε θέσει επιτάπητος με τον ΕΟΤ και βεβαίως με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής. Πείτε μου κάτι, γιατί. Ναι, μεν συζητάμε για μια κεντρική πολιτική που έχει να κάνει με τον τουρισμό, που λέει, ας πούμε, να έχουμε ένα υγειονομικό διαβατήριο, να γίνονται οι σωστοί απαραίτητοι έλεγχοι. Όμως εσείς πάτε και ένα βήμα παραπάνω από ό,τι έχω ψαχτεί και από ό,τι έχω δει. Σχεδιάζετε και έχετε προτείνει τουλάχιστον να δημιουργηθεί μια νέα διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δεν ξέρω αν θα αφορά μόνο την Κρήτη. Ίσως αν ξεκινήσει από την Κρήτη να πάρει και άλλες διαστάσεις, που μέσα σε αυτή την πλατφόρμα ο επισκέπτης θα μπορεί να ξαναγηθεί και να επιλέξει τα ασφαλέστερα καταλήματα τα οποία υπάρχουν. Κοιτάξτε, αυτό που είναι ευχής έργο να γίνει τώρα στις δύσκολες περιπτώσεις και στις κρίσεις παρουσιάζονται πολλές φορές και ευκαιρίες. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω και προτείνουμε σαν Ένωση να ξεκινήσει και όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά πανελλήνια είναι ευκαιρία να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή μια διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής καταλήμματων όλων των κατηγοριών, ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών και καταλήμματα, τουριστικά καταλήμματα όλων των κατηγοριών. Τουριστικές κατοικίες, βίλες, παύλες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα που είμαστε εμείς και όλες τις κατηγορίες των ξενοδοχείων μας. Να ξεκινήσει και να υπάρξει, να ενδεχομένως να είναι μια πρόταση η οποία θα πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ εκτενέστερα με τους φορείς, με τους εξειδικευμένους ανθρώπους και να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένα OTA, το οποίο θα είναι υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, του Υπουργείου Τουρισμού, ενδεχομένως να είναι υπό την εποπτεία του ΣΕΤΕ, της ΕΤΚΕ, της δικής μας συνομοσπονδίας. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Να δώσουμε την άμεση πρόσβαση στον επισκέπτη στα καταλήμματά μας με την σφραγίδα και την πιστοποίηση της Ελλάδας. Και αν μου επιτρέπετε, αν δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ, με αυτό να κλείσουμε. Ναι, κύριε Χριστοδουλάκη. Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι για μένα, ήθελα να ξεκινήσω αντίθετα, θα ήθελα να δούμε το αύριο, να προγραμματίσουμε και να κεφαλαιοποιήσουμε αυτό που έχουμε πετύχει σήμερα για την επόμενη μέρα, να σχεδιάζουμε. Να έχουμε ένα πολύ σοβαρό σχέδιο όμως, όχι κάτι επιπόλαιο. Αν είναι εφικτό, να δημιουργήσουμε ένα προγραμματισμό, ένα σχεδιασμό και ένα πλάνο για την επόμενη μέρα του 2021 και. Μιλάω για επίπεδο Κρήτης, γιατί αυτό το έχει ξεκινήσει ήδη το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ, αλλά σε επίπεδο Κρήτης πιο εξειδικευμένα και να προωθήσουμε όλα αυτά που έχουμε στην Κρήτη. Όλα αυτές τις προϋποθέσεις ασφάλειας που έχουμε, ότι έχουμε αποκλειστεί, ότι έχουμε πετύχει αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, τα νοσοκομεία που έχουμε να εξυγχρονιστούν, να ενδεχομένως να αυξηθούν οι παροχές στην υγεία,
να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση και αυτά να τα προβάλλουμε όμως με τον σωστό τρόπο στο εξωτερικό και να γίνει ταυτόσιμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πληκτρολογεί κάποιος πλέον ασφαλείς διακοπές να βλέπει παντού Ελλάδα. Από εκεί που κάναμε καμπάνιες τα προηγούμενα χρόνια και διαφημίζαμε ήλιο, θάλασσα, που ναι, μένα αυτά παραμένουν κοινός παρονομαστής πλέον για την Κρήτη μας. Πλέον θα πρέπει να διαφημίζουμε ότι έχουμε ένα άρτιο, σωστά οργανωμένο δημόσιο τομέα υγείας, έτσι, και ασφαλή καταλήμματα και ξενοδοχεία για τους επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν τους επόμενους μήνες και στο νησί μας.